Αναβλήθηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό τη υπόθεση τη δολοφονία του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλατζάκη, που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στο Λασίθι. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κολλήματο του δικηγόρου τη οικογένεια του θύματο. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Ανατολική Κρήτη ήταν προγραμματισμένο να καθίσουν η 40χρονη χείρα του γιατρού και ο 39χρονο εραστή τη, προκειμένου να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό. Και οι δύο είχαν καταδικαστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε ποινέ ισοβία κάθριξη. Ισόβια στον αστυνομικό από τη Βουλγαρία για το φόνο και στη σύζυγο του γιατρού, Ισόβια για ηθική αυτουργία χωρί ελαφρυντικά. Θεωρούμε ότι ήταν καθαρά προσχηματική η εν λόγω αναβολή. Δεν ξέρουμε του λόγου για του οποίου δεν ήθελε η υπόθεση σήμερα να δικαστεί η υποστήριξη αυτήν την κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι, σε κάθε δικάσιμο είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τη θέση εντολέω μα και να. Αναδειχθούν τα στοιχεία τα οποία δεν αναδείχθησαν στον πρώτο βαθμό. Ήταν 9 το πρωί τη 7η Οκτωβρίου 2017, όταν ο Χριστόδηλο Καλατζάκη ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σιτία προ το Μακρυγιαλό, με σκοπό να μεταβεί στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή, ώστε να εξετάσει του ασθενείς του όταν ο γνωστό καρδιολόγο έφτασε στη θέση πυλαλίματα του Κουτσουρά, ο 37χρονο τότε αστυνομικό στο επάγγελμα τον περίμενε και άνοιξε πύρ με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του αυτοκινήτου. Ο Χριστόδουλος Καλατζάκη βγήκε από το όχημα φωνάζοντα βοήθεια με το δράστη να τον πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερι φορέ. Η μία σφαίρα βρήκε το γιατρό στο κεφάλι, ενώ οι υπόλοιπε τρει στην πλάτη.